a joker. He's a bird. A very funny joker. He's a bird. But when he chokes my honey, he's a dog. He's joking, ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby. The bird dog. Οι πρώτοι μήνες με το κουτάβι μας είναι ίσως οι σημαντικότεροι, γιατί μέσα στους πρώτους 6 μήνες χτίζεται η σχέση με το σκύλο μας, αλλά και διαμορφώνουμε το χαρακτήρα του. Έτσι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ρωτάμε και να ακολουθούμε κατά γράμμα τις συμβουλές των ειδικών, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα από λάθος χειρισμούς. Επισκεφτήκαμε τον Κώστα Κίλια, υπεύθυνο εκπαίδευση του Dogme, και του ζητήσαμε συμβουλές για να αποφύγουμε τις γκάφες. Λίντα! Καλά, αυτό το κουτάβι είναι απίθανο, ε! Πόση ώρα παίζαμε, έχουμε γίνει χάλια και η Λίνα ακόμα εκεί. Έλα, Λίνα, έλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσο μήνο είναι αυτή. 3,5 μήνων. Είναι λίγο πιο... είναι λίγο πιο μεγάλη από τη δικιά μου, ε. Mm-hmm. Είναι πολύ ζωηρή, φοβερή είναι. Και ξέρει να κάνει καταπληκτικά πράγματα, θα μου πεις πόσο θα κάνεις. Λίντα! Στηρίζομαι πάνω στο ένστικτό της λίγο με το παιχνίδι και μέσω αυτής, αυτή την ηλικία, πετυχαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να τη διδάξεις ό,τι θέλεις. Στην αρχή δεν χρειάζεται να λες εντολές με την τροφούλα, μόνο τις κινήσεις. Μόλις μάθει τις κινήσεις, στο διάστημα 2-3 μηνών ακόμη, μπορείς να προσθέσεις και εντολές και να κάνεις ό,τι θέλεις. Χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα. 3 μηνών ξεκινάω. Με την τροφούλα σιγά σιγά κάνεις κάποιες κινήσεις με το χέρι σου, στο κάτσε, στο κάτω, στο μήνε, τη βοηθά στο έλα. Χωρίς πίεση, χωρίς τίποτα. Και κάποια στιγμή, μετά από 2 μήνες, μετά από 3 μήνες, προσθέτεις και κάποιες εντολές, αυτές που θέλεις να μαθαίνεις. Ουσιαστικά η εκπαίδευση που ξεκινάει από μικρό, έτσι. Η πιο σημαντική εκπαίδευση σε αυτή την ηλικία, πέρα από αυτό που σου είπα για τις εντολές, είναι η κοινωνικοποίηση. Να μπορείς να την ακουμπάς, να μπορείς να τη χαϊδεύεις, να μπορείς να τη χτενίζεις, να μάθεις. Να παίρνεις το παιχνίδι από το στόμα. Να παίρνεις το παιχνίδι από το στόμα, λίγο χωρίς να σε δαγκώνει. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει δίνοντάς της μια τροφούλα στην αρχή για να καταλάβει. Για να αφήσει. Και μετά τη ξαναδίνει πάντα το παιχνίδι. Άσε το δώσω. Καλά, είναι απίθανο που ήταν. Πάντα σε αυτή την ηλικία, πάντα είναι δικό τη. Δεν θα την πιέζει. Α, δεν τι κάνουμε. Τις δεν το, κρατάς, δεν λίγο. Το παίρνουμε κάποιες φορές. Όχι, το παίρνουμε. Δεν το ξέρει ακόμη να τα αφήνει. Τώρα είναι σαν να τη διεκδικεί το παιχνίδι. Σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να την ζωρίσει. Ήρεμα. Θα καταλάβει είτε μέσω τροχούλα είτε σηκώνοντα λίγο ψηλά. Θα καταλάβει ότι παίζεται και ότι δεν αφορά αυτό που κάνει μόνο το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι ενός σαν παιχνίδι, σαν αντικείμενο, αλλά το παιχνίδι γενικά μεταξύ σας. Σε αυτή την ηλικία μαθαίνουμε το κουτάβι να κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις και ό,τι θέλουμε να του μάθουμε, το μαθαίνουμε μόνο με την τροφούλα. Του συγχωρούμε πράγματα που δεν καταφέρνει να κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι η ηλικία του ακόμα να μάθει κάτι παραπάνω. Σκοπός μας είναι να αρχίσει να συνηθίζει το φαγητό, εμάς σαν παρουσία και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει δίπλα μας. Σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε να το τροφοδοτούμε με λιχουδιές σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ώστε να μην χάσει το ενδιαφέρον του. Στο τέλος, του δίνουμε το παιχνίδι του και του λέμε μπράβο για να το ενθαρρύνουμε. Μπράβο, Λίντα! Το σκυλάκι αυτό, μεγαλώνοντας, θα έχει μάθει να περπατάει δίπλα σας και ξεκινώντας τη βασική υπακοή, θα είναι σαν να έχει κάνει φροντιστήριο το καλοκαίρι. Ας δούμε όμως πώς γίνεται ένας μεγαλωμένος σκύλος όταν ξεκινήσει με αυτή την εκπαίδευση από μικρός. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε μαζί του και μετά την ενηλικίωσή του. Αυτό είναι ο Ζιντάν. Είναι η μεγάλη έκδοση της Λίντα. Η μεγάλη έκδοση της Λίντα. Κύριε, από ό,τι κατάλαβα, η Λίντα θα γίνει ακριβώς έτσι, ε. Λίγο μικρότερη γιατί είναι θηλυκή, αυτός είναι αρσενικός. Ναι, ενώ στο χαρακτήρα, θα γίνει ακριβώς έτσι. Το χαρακτήρα θα το δούμε και αυτό είναι θέμα κουταβιού, θέμα θα το δούμε σιγά σιγά. Ξέρει να κάνει μια πολύ καλή βασική υπακοή, έχει κάποια καθήκοντα προστασίας. Κάνει και κάτι ωραία. Κάνει και κάτι ωραία χορευτικά. Ο σκύλος αυτός κοιμάται ποτέ? Είναι τρομερά ενεργητικός, δεν κοιμάται σχεδόν ποτέ. Είναι συνέχεια σε μια κατάσταση, γυρνάω γύρω-γύρω με τις μπάλες μου, με τα μπαλάκια μου, τα σκυλάκια μου και αυτά. Αλλά είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Έχω την εντύπωση πως χρειάζεται πολλές ώρες εκτόνωσης. Θα μπορεί να τα καταφέρει σε κάτι τέτοιο μια οικογένεια με πολλές υποχρεώσεις? Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, όχι όλα τα μαλλινά, δεν μπορεί να κάτσει μέσα σε μια οικογένεια για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί είναι επικίνδυνος, απλά γιατί είναι τρομερά ενεργητικός.